Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Σε όσους δεν ήταν πριν και όσους συνδέονται τώρα στον αθλητικό Λίμπερο 107,4, πάω 24 μέχρι και τις 9 εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 με όλη την επικαιρότητα γύρω από τα θέματα του ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι παράπονο δεν έχουμε. Είμαστε σε μια περίοδο μεταγραφική που επί της ουσίας δεν έχει γίνει κάτι, στη λογική ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση, ούτε όσον αφορά μεταγραφή, ούτε όσον αφορά πώληση, ούτε όσον αφορά κάποια αποδέσμευση. Ωστόσο υπάρχει σημαντική κινητικότητα και μέσα από αυτήν περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Ας πούμε, μια ανακοίνωση που προέκυψε σήμερα είναι αυτή του δανεισμού του Λάζαρου Λάμπρου. Άλλη περιμέναμε σήμερα, αλλά από ό,τι φαίνεται, νομίζω φεύγει η μέρα σήμερα. Λογικά η ανακοίνωση του ΣΒΑΜ θα πάει αύριο. Λέγαμε και χθες ότι είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ γενικότερα ανακοινώνει ποδοσφαιριστές, έτσι, και μέσα από τα social media, από το YouTube. Τέλος πάντων, έχει ένα διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά θέλουν και κάποιο είδους προετοιμασία και δουλειά. Δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό σαν κάποια πληροφορία που να έχει έρθει, οπότε η ανακοίνωση του Αυστριακού αναμένεται να γίνει αύριο, και στη λογική ότι νωρίτερα σήμερα πέρασε και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η ομάδα συνεχίζει για δεύτερη μέρα την προετοιμασία της. Έτσι, είπαμε ότι από χθες οι παίκτες του ΠΑΟΚ μαζί με τον Αμπέλ Φερέιρα είναι ξανά στο γήπεδο. Αν μπορούμε το διάστημα αυτό να το πούμε προετοιμασία, έχω λίγο τις επιφυλάξεις μου για το κατά πόσο είναι προετοιμασία ένα ξεκίνημα προπονήσεων ούτε 10 μέρες μετά το τέλος των προηγούμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Νομίζω ότι ουσιαστικά είναι μια συνέχεια προπονήσεων που γίνονταν πριν, και σταδιακά και μέσα από τα φιλικά που θα έρθουν να ανέβουν κάπως οι ρυθμοί, να πάει λίγο το πρόγραμμα πιο δυναμικά, και πάντα έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού ότι σε ένα μικρό χρονικό διάστημα ακολουθεί και το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι για το Champions League. Οπότε η προετοιμασία φέτος, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ξέραμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γενικά αυτά που γίνονται φέτος, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για αυτήν την προετοιμασία του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα. Γενικά είναι περίοδος, όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πραγματικά κάθε μέρα όλο και κάτι καινούριο προκύπτει όσον αφορά ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, όσον αφορά διάφορα, έτσι, δημοσιεύματα που μπορεί να έχονται και από το εξωτερικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη παίζει πολύ στην Ιταλία. Ακούγεται για την Μπολόνια. Όχι όπως λανθασμένα μεταφέρθηκε στην αρχή, ότι φεύγει ο παίκτης το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία και πάνε υπογράψει. Προφανώς και η Μπολόνια είναι μια ομάδα η οποία έχει τσεκάρει τον Γιαννούλη, όπως νομίζω και οι περισσότερες ιταλικές πλην των top, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί είναι προφανές ότι ο Γιαννούλης, το όνομα μάλλον του Γιαννούλη, είναι σε πάρα πολλές μεταγραφικές λίστες στο εξωτερικό. Στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Τουρκία, ακόμα και στη Ρωσία. Γενικά σε δύο πρωταθλήματα, προφανώς και το όνομα του Γιαννούλη στις μεταγραφικές λίστες, ειδικά για ομάδες που ψάχνουν παίκτες στα αριστερά, νομίζω ότι είναι τσεκαρισμένο. Απλά σήμερα έχει αναφερθεί και το όνομα της Αταλάντα, η οποία Αταλάντα, εντάξει, πλέον είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά όλα αυτά είναι σενάρια. Είναι αναφορές στο εξωτερικό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όσον αφορά προτάσεις του ΠΑΟΚ, προς τον ΠΑΟΚ μάλλον, για αυτή τη μεταγραφική περίοδο, υπάρχει μόνο αυτή της Μπεσίκτας για τον ΑΚΠΟΜ που έφερε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, πρόταση η οποία έχει απορριφθεί από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, σήμερα στο θέμα της Μπολόνια έγινε αναφορά και σε ποσό.
για 5 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί και να πέφτω έξω, αλλά μου φαίνεται ένα ποσό στο οποίο, εφόσον έτσι έρθει μια τέτοια πρόταση, τι νομίζω ότι υπάρχει ποτέ φάση θα συμφωνήσει για ένα τέτοιο ποσό. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι περισσότερα τα χρήματα για τον Γιαννούλη. Βέβαια, όπως έλεγα και χθες, με αφορμή το θέμα του ΑΚΠΟΜ, ο καθένας μας μπορεί να κοστολογεί τον οποιοδήποτε παίκτη της ομάδας του όσο θέλει. Το θέμα είναι τι ισχύει στην αγορά. Δηλαδή, άλλος θα σου πει ότι γιατί να το δώσει το Γιαννούλη 5 εκατομμύρια ευρώ, να το δώσει 10. Το θέμα είναι το τι προσφέρετε με αλφαγιώτα σε αυτό που ζητάτε. Πάλι με αλφαγιώτα, που ζητείτε μάλλον. Πάλι με αλφαγιώτα. Δηλαδή, αν ήμασταν πριν την πανδημία και αυτό το καλοκαίρι ο Γιαννούλης έβγαινε στην αγορά, δεν νομίζω ότι θα γινόταν κουβέντα για ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω ήταν περισσότερο. Νομίζω ήταν αρκετά περισσότερο. Ίσως και για τον ΑΚΠΟΜ. Ωστόσο, η όλη κατάσταση με την πανδημία και οι όλες επιπτώσεις που φέρνει, τις οποίες ακόμα δεν έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε σιγά σιγά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Έτσι, μέχρι τώρα έχουμε δει λίγα πράγματα όσον αφορά τις επιπτώσεις. Τις επιπτώσεις νομίζω θα αρχίσουμε σταδιακά να τις βλέπουμε από εδώ και πέρα. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι των επιπτώσεων φυσικά είναι και το ποδόσφαιρο, που έχει και αυτό μια πολύ μεγάλη έτσι, οικονομική κίνηση, η οποία προφανώς από αυτό το καλοκαίρι και για ένα διάστημα το οποίο δεν πρόκειται να προσδιορίσουμε σήμερα που μιλάμε, προφανώς αυτή η κίνηση θα μειωθεί. Έτσι. Μέσα σε όλα αυτά είναι και υποθέσεις παικτών που είναι να γίνουν μεταγραφή. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Αναφέρθηκα στο Γιαννούλη γιατί σήμερα υπάρχουν έτσι διάφορες αναφορές στην Ιταλία. Όσον αφορά ανακοινώσεις, ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Λάμπρου στην Τβέντε. Νομίζω μια κίνηση που τους αφήνει όλους ικανοποιημένους, στη λογική ότι ο Λάμπρου, επιστρέφοντας από την Ολλανδία το περασμένο καλοκαίρι, θεωρούσε ότι έπρεπε να πάρει περισσότερο χρόνο αυτό που πήρε. Ήταν και ένα γενικό ερωτηματικό πολλών ότι γιατί δεν παίζει ο Λάμπρου. Νομίζω ότι όταν τον είδαμε σε κάποια παιχνίδια, πιστεύω ότι καταλάβαμε περισσότεροι το γιατί δεν έπαιζε. Είναι λίγο ένα ζήτημα για τον Λάζαρο τον Λάμπρου. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται, τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, να το πω έτσι, αν ταιριάζουν σε μια ομάδα η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή, ο Λάμπρου στην παρουσία του στη Φορτούνα Σιτάρτ, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά στον πρώτο δανεισμό από τον ΠΑΟΚ εκεί στην Ολλανδία, σε ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα, σε μια τελείως διαφορετική ομάδα, με τελείως διαφορετικές απαιτήσεις. Εδώ, στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ, με τις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ, με την ομάδα που έχει φέτος, που εγώ μπορώ να καταλάβω ότι δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, έτσι όπως έπαιξε ο ΠΑΟΚ φέτος, που του λείπαν αρκετά πράγματα από το παιχνίδι του, να βγάλεις τα χαρακτηριστικά σου. Νομίζω ότι μέσα σεζόν και ο Φεραίρα αναφέρθηκε ξεχωριστά στο Λάμπρου. Και είχε τονίσει το κομμάτι της τακτικής του συμπεριφοράς. Ότι δηλαδή και σε κάποιες προπονήσεις το χρησιμοποιεί ακόμα και ως back, προκειμένου να έχει το μυαλό του αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να βοηθάει στην άμυνα, να έχει τη λογική του να γυρίσει πίσω και όχι μόνο το να πάρει την μπάλα για να κάνει κάποια ενέργεια με αυτήν. Δεν ξέρω αν θα το βοηθήσει η επιστροφή στην Ολλανδία. Νομίζω θα τον βοηθήσει, γιατί έχουμε ένα δείγμα μάλλον από την παρουσία του εκεί, στην Φορτούνα Σιτάρτ. Η Τβέντε, διαφορετικό σωματείο από την Φορτούνα, έχει αυτά τα θέματα στα τελευταία χρόνια. Πηγαίνει εκεί δανεικός, με μια οψιόν αγοράς.
και θα δούμε αν μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να προκύψουν έσοδα για τον, για τον ΠΑΟΚ. Γιατί νομίζω ότι η συγκεκριμένη κίνηση, δεδομένη χρονική στιγμή, γίνεται με τον ΠΑΟΚ να έχει στο μυαλό του τη συγκεκριμένη οψιόν, εφόσον θα πάει καλά ο, ο Λάμπρου στην, στην Τβέντε. Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε πει, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις θέσεις και τις, και τις επιλογές που έχει ο Φερέιρα, εκεί στα άκρα, μεσοεπιθετικά, είτε έτσι είτε αλλιώς, επιλογές υπάρχουν. Και μην ξεχνάμε ότι σε σχέση με το πώς τελείωσε η σεζόν, υπάρχει και ένας ακόμα παίκτης ο οποίος είναι διαθέσιμο σήμερα. Μιλάμε, δεν ξέρω πώς θα είναι μέσα στη χρονιά. Δεν το, το γνωρίζω. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι στην ομάδα. Αλλά υπάρχει ο Βάρντα, έτσι. Δεν ξέρω αν στον ΠΑΟΚ, έχοντας βάλει κάτω τις καταστάσεις, θεωρούν ότι αφήνοντας τον Λάμπρου να πάει ιδανικός και με την επιστροφή του Βάρντα είναι περίπου μία ή άλλη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα χαρακτηριστικά των δύο έχουν κάποια συνάφεια. Αλλά θα, θα το δούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Αναφερόμαστε λίγο παραπάνω στον Λάμπρου σήμερα, γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε η μετακίνησή του στην, στην Τβέντε. Θα συνεχίσει εκεί ως, ως δανεικός. Υπήρχε και από χθες η ενημέρωση από πλευράς ΠΑΟΚ ότι είναι δεδομένη η συμφωνία και ότι ο παίκτης ανέβαινε στην, στην Ολλανδία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία της μετακίνησής του εκεί και φυσικά τον, το δανεισμό του. Θα αναφερθούμε λίγο παραπάνω σε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα έτσι και λίγο μετά τις, τις 8 στα, στα του ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι λίγο πιο μαζεμένη η επικαιρότητα, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, καθημερινά στον, στον ΠΑΟΚ υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία έτσι προκύπτουν στην, στην επικαιρότητα, ζητήματα τα οποία έρχονται προς συζήτηση, γιατί είναι πολλά τα, τα διάφορα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και έχουμε αναφερθεί νομίζω πάρα πολλές φορές σε, σε αυτό το κομμάτι. Χθες κάναμε κουβέντα για το θέμα του, του Βιερίνια. Κάναμε θέμα και, και αναφορά γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο και απασχολεί και περιμένουμε εξέλιξη. Στο θέμα του Μαουρίσιο, για παράδειγμα, βλέπετε ότι τα πράγματα οδεύουν προς κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, δύσκολα θα παραμείνει ο παίκτης. Το θέμα του Βιερίνια, επειδή έχει λίγο διαφορετικά, την, έχει διαφορετικά δεδομένα λόγω της παρουσίας του Βιερίνια στον ΠΑΟΚ γενικά, είναι ένα ζήτημα στο οποίο περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Για να δούμε όμως εξέλιξη, πρέπει να γίνει ακόμα μια συζήτηση, όποια και είναι αυτή, για το θέμα του Βιερίνια, και γενικότερα στα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, για να αναφερθούμε και να κάνουμε ξεχωριστή έτσι κουβέντα, νομίζω πρέπει να γίνονται και να υπάρχουν και ουσιαστικές εξελίξεις. Το βλέπετε ότι αναφερόμαστε σε ζητήματα όταν τα ζητήματα αυτά έχουν κάποια πραγματική εξέλιξη και γίνεται κάποια επί της ουσίας κουβέντα για αυτά. Όχι μια πληροφορία, κάτι που μας είπαν, κάτι που ακούσαμε και όλα αυτά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και το βλέπετε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, οποιαδήποτε κουβέντα βάζουμε κάτω για παίκτες, για μεταγραφές, για πωλήσεις, για αποδεσμεύσεις, για δανεισμούς, για οτιδήποτε, να είναι κουβέντα ουσιαστική. Για να μην αποπροσανατολίζετε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι έχετε πολλά κανάλια για να αποπροσανατολιστείτε. Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατάμε την, την κουβέντα σε υποθέσεις ουσίας. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έχει ο ΠΑΟΚ. Τα θέματα εννοώ που χρήζουν λύσεις. Είτε έχουν να κάνουν με το ρόστερ το δικό του, είτε έχουν να κάνουν με μεταγραφές. Δηλαδή, ας πούμε, μεταγραφικά, αν τα βάλουμε κάτω στις τελευταίες μέρες, σχεδόν κάθε μέρα όλο και κάτι προκύπτει σαν αναφορά. Παράδειγμα, σήμερα, ας πούμε, είναι αυτό του Κροάτη του Τσόριτς. Όνομα που έχει ξαναγραφτεί. Έχει γραφτεί στην Ιταλία, αν θυμάμαι καλά. Σήμερα γράφεται στην Κροατία. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι να κάνουμε κουβέντα για πράγματα που έχουν ουσία. Του Γιαννούλη, σε αναφορές που κάνουμε και σε δημοσιεύματα, έχει να κάνει γιατί επί της ουσίας, σήμερα που μιλάμε,
Ο Γιαννούλης δεν μένει στην αγορά. Οι περισσότεροι περιμένουν ότι ο Γιαννούλης, ότι θα έρθει μια πρόταση τέτοια που θα ικανοποιήσει τον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει κάπου αλλού, στο εξωτερικό. Ωστόσο, σήμερα που μιλάμε, 31 Ιουλίου, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση τέτοια για τον Γιαννούλη. Ή μάλλον δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πρόταση γενικά. Οκ, ενδιαφέρον, δημοσιεύματα, λίστες. Προφανώς και σε πολλές ομάδες είναι ψηλά τσεκαρισμένο το όνομά του, αλλά σήμερα που μιλάμε δεν έχουν έρθει προτάσεις για τον Γιαννούλη και αυτό προφανώς και είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι επίσης να βλέπουμε τα διάφορα ονόματα ομάδων που γράφονται και να κάνουμε κουβέντα για αυτά, αλλά η ουσία είναι το αν υπάρχει κίνηση και πρόταση επί της ουσίας. Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, εννοείται ότι έχουμε να πούμε και σήμερα αρκετά για το κομμάτι του μπάσκετ, το οποίο προχώρησε σε μία ακόμη ανακοίνωση σήμερα και αυτή δεν είναι άλλη από αυτή του Jermaine Love. Πολύ 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 σημαντική προσθήκη και θα αναφερθούμε σε αυτήν στην πορεία. Ενός παίκτη που όσοι παρακολουθείτε την Basket League τα τελευταία δύο χρόνια τον είδατε και πέρσι για λίγο στον Κολοσσό, κυρίως τον είδατε πρόπερσι στην ομάδα του Χολαργού. Σημαντικός παίκτης, Αμερικανός σκόρερ, και θα τα βάλουμε λίγο κάτω σήμερα γιατί το ρόστερ του ΠΑΟΚ σχεδόν κλείνει, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων, όπως λέγαμε από τις προηγούμενες ημέρες, ότι πλέον εδώ που είμαστε ο ΠΑΟΚ περιμένει απαντήσεις στις προτάσεις που έχει κάνει, και από τη στιγμή που θα τις έχει θα προχωράει και σε ανακοινώσεις όπως και έχει γίνει. Δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ ακόμα, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Απομένουν και κάποιες μικροπροσθήκες, πιο πολύ συμπληρωματικές. Ωστόσο, γενικά ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε σε ένα μεγάλο βαθμό έχει όχι ολοκληρώσει, έχει σχηματοποιήσει σίγουρα το ρόστερ του, και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, στα επόμενα 24 ώρα θα το ολοκληρώσει κιόλας το ρόστερ του. Η περίπτωση του Love πραγματικά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Αναμένεται μια ανακοίνωση ακόμα και στον παίκτη που αναφερθήκαμε χθες, στον Αμερικανό, τον Bo Beach. Bo, το μικρό, Beach, το επίθετο, έτσι μην μπερδευτείτε. Περιμένουμε μια ανακοίνωση και από εκεί. Δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε. Οπότε ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά ολοκληρώνει τις κινήσεις. Θα αναφερθούμε σε αυτά λίγο έτσι πιο μετά. Μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν.gr έχουμε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Φυσικά έχουμε live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε έχετε μαζί σας φυσικά και το καζίνο σας. Το Serie Application έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το στοίχημα.gr είχε επαναφέρει το πολύ αγαπημένο παιχνίδι, το οποίο είχε έπαθλο 100.000 ευρώ. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο σερί κερδίζοντας 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Φυσικά το mobile application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Και βέβαια, ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερη συναλλαγία, άμεσο customer service, πλούσιο παιχνίδι κάθε μέρα φυσικά σε στοίχημα και καζίνο. Μαζί μας επίσης είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 και το mail kdapevkarpias@gmail.com. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Σεβάστηκα την άδειά του όλη την εβδομάδα, αλλά σήμερα τώρα Παρασκευή είναι, δηλαδή
Να ακούσουμε λίγο τη φωνούλα του ρε παιδί μου. Παρότι σε άλλες εκπομπές στις οποίες συμμετέχει, δεν τη σεβάστηκα την άδεια Αστέριου Αναστασιάδη. Σε άκουγα κάτι μεσημέρια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε. Άδεια ήταν και πάει. Γυρνάμε. Φίλε, η άδεια πάει από αύριο. Τώρα σήμερα αυτό δεν είναι. Εντάξει. Σήμερα ακόμα σε άδεια. Εντάξει. Όταν μπαίνεις στο καράβι για να επιστρέψεις. Δυστυχώς μέσω Βόλου, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει για σποράδες. Εντάξει, γιατί να βάλεις άλλωστε, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Πρέπει να κάνεις χιλιόμετρα προς το Βόλο για να πας σε Σιάθο. Σε Σκόπλο και στην Αλόνισο. Στην κατά τα άλλα, στην πρωτεύουσα κτλ. Εντάξει. Πρωτεύουσα των Βαλκανίων, στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Άρα τριχιάσαμε. Ναι. Να πω λοιπόν, αφού το ξεκινήσαμε έτσι, και δημόσια ξανά μπράβο στον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος πρόπερσε, αν δεν κάνω λάθος, πρημοδότησε τις εταιρείες γύρω στα 10 ευρώ ανά ταξιδιώτη από τη Θεσσαλονίκη για να υπάρχει και πιο λίγο, λένε δικές πληροφορίες. Πιο λίγο. Και πιο λίγο ήταν το ποσό. Μπορεί και πιο λίγο, 6-7 ναι. ευρώ, ναι. ναι. Το 10 χάρη είναι έτσι στρογγυλοποίησης, αλλά μπράβο λοιπόν στον πρώην δήμαρχο, ας ελπίσουμε ότι και ο νυν του χρόνου να δώσει να τους στους Θεσσαλονικείς να πηγαίνουν κατευθείαν στις ποράδες. Στέλιο, έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα φίλε του χρόνου, μας βλέπω να μην πηγαίνουμε πουθενά. Τέλος ναι, πάνω. Να μην κολλήσει ο νυν δήμαρχος σε άλλα συμφέροντα, άλλων νομών, εντάξει, γειτονικών και όχι μόνο, για να υπάρχει γραμμή από Θεσσαλονίκη στις ποράδες, οι οποίες είναι πανέμορφες, εντάξει. Αυτά. Μάλιστα. Τα ταξιδιωτικά. Κρατάμε το μήνυμα το κοινωνικό. Έτσι, μπράβο, σωστά. ναι, ναι. σωστά. Ξέρεις το μεταξύ ότι κάθε απόγευμα τώρα, στις 8 η ώρα, συνήθως η τηλεόραση, για κάποιο λόγο στο Λίμπερο αφημένει στο Open. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Ναι. Και να πεις ότι είναι κανένας δικός μας πιο πριν και βλέπει, δεν είναι. Τέλος πάντων. Αφημένει η τηλεόραση εκεί, κάθε απόγευμα 8 η ώρα στο Open ξεκινάνε οι εικόνες. Με το δούσι εκείνο σπρωμάλι. Α, βέβαια. Πω, πω, φίλε. Τώρα πάλι κάπου είδε στη Ταϊλάνδη, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Ωραία. Και κάθε φορά ωραία, χαζεύω. Έχω... Κάθε φορά χαζεύω, ειλικρινά. Προχθές με έψησε τόσο Δούση, πολύ. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τάσο Δούση, ναι, ναι, ναι. Προχθές με έψησε τόσο ναι, πολύ. Ήταν στη Μήλο. Για Ταϊλάνδη. Εγώ που είμαι των νησιών, θέλω ρε παιδί μου να πηγαίνω. Κατεβαίνω για μακριά, δεν με πειράζει. Τη Μήλο δεν την είχα, ρε παιδί μου, στα ραντάρ μου. Κοίταξε, και κοίταξε. Το... Και προχθές το είδα. Δείξει φωτογραφίες. Ναι, μου είχε δείξει φωτογραφίες και μου είπε τις εμπειρίες του ο Καλαμαριώτης, συνάδελφος που ήταν Αθηναίος. Και πραγματικά είναι νησί που μάλλον πρέπει να επισκεφτούμε, Νίκο. Πρέπει λοιπόν, να επισκεφτούμε. Εγώ, φίλε, μαγικό, δεν το είχα, πώς να σου πω, καθόλου στο μυαλό μου, ρε παιδί μου. Και έτυχε προχθές στο στούντιο ήμουνα. Να παίζει εκείνη την ώρα και να βλέπω εικόνες και λέω ρε εσύ. Όχι, είναι φοβερό. Δεν έχουμε πάει εκεί πέρα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Τέλος πάντων, νησί και άσχημο δεν υπάρχει στη χώρα μας. Εντάξει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω κάπου να πει κάποιος είναι άσχημο δεν. Δηλαδή από τη Λίμνο και τις Κυκλάδες, τις Κοσμοπολίτικες και τα Επτάνησα, όχι, να πας ακόμα και στο Κασελόριζο πιστεύω, που είναι και στην επικαιρότητα, νομίζω ότι θα περάσεις τέλεια. Θες πάμε γεροί να είμαστε όσο μπορούμε, έστω και λοιπόν, για λίγες μέρες, ναι, πάμε στα δικά για μας. Για να πάμε στα δικά μας. Ξεκινάω. Ξεκινάω και θα μου σχολιάσεις, εντάξει. Είμαι ναι. εδώ για να κερδίσω. Ξεκίνησε η προετοιμασία μας για τη νέα σεζόν και ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να τιμήσουμε το σήμα που εκπροσωπούμε και να δουλέψουμε με δέσμευση και φιλοδοξία. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι και να δουλεύουμε σκληρά. Αυτό είναι που θέλουμε. Για να συμβεί αυτό, πρέπει όλος ο σύλλογος να είναι ενωμένος. Αυτό περιλαμβάνει όλους εμάς. Εγώ, εμένα, τους παίκτες, τη διοίκηση του συλλόγου, τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη, να είμαστε σαν ένα, με πάθος και δύναμη που χαρακτηρίζει το σύλλογο για την πόλη. Με στόχο μας την νίκη, πάμε Παοκάρα. Αμπέλ Φερέιρα στο Instagram. Ναι. Κοίταξε, έναν το κρατούμενο στο γραπτό λόγο τα πάει καλά. Στο προφορικό λίγο καμιά φορά δεν. Για να μην ξεσηκώσω και τους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι φόλα αμπελικοί, εντάξει. Εγώ θα πω, θα το δώσω αισιόδοξα και θα πω ότι μετά από ένα χρόνο που και ο ίδιος έκανε λάθη, δεν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο, θα ξεκινήσει μια νέα χρονιά, θα κάνει και ο ίδιος τις διορθωτικές κινήσεις που θέλει, έχοντας πλέον πλήρη εικόνα από τους ποδοσφαιριστές, και τις ικανότητές τους, το χαρακτήρα τους, τη συμπεριφορά τους μέσα από ετήρια και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν ένα ποδοσφαιριστή και θα δούμε κάτι διαφορετικό αρχής γενομένη από την 25 ή τις 26 Αυγούστου. Θα μου πεις είναι αγώνες που μετράει πρόκριση, αλλά όσο και να πεις θα έχουμε ένα στίγμα. Εντάξει, προφανώς δεν θα περιμένουμε Νίκο το πρώτο αγώνα για να πούμε ότι καλός η ΠΑΕ κράτησε τον Αμπέλ Φερέρα ή κακός τον κράτησε.
Εντάξει, αλλά σίγουρα καλό θα είναι η ομάδα να ξεκινήσει με μια επιτυχία και μια πρόκριση. Και μακάρι, ποιος θέλει το αντίθετο. Οκ. Okay. Ούτε είμαι εγώ προπονητής για να του φάω τη θέση και να αρχίσω να τον λασπώνω, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος. Μακάρι να τα πάει καλά και να δούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Καλύτερη αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι. Καλύτερη διαχείριση του ρόστερ. Μέγα θέμα την περσινή σεζόν. Εντάξει, και γενικότερα ένα ΠΑΟΚ που θα κερδίζει ακόμα και όταν θα είναι σε άσχημη μέρα. Γιατί μιλάμε, Νίκο, για ένα πρωτάθλημα που η παραμικρή απώλεια μετράει διπλά και τριπλά, όπως είναι το ελληνικό. Και εντάξει, σε ο ΠΑΟΚ, αν δεν αλλάξει πρόσωπο στα ντέρμπι, δεν θα έχει τύχει ούτε τη νέα σεζόν. Πρέπει να αρχίσει ο ΠΑΟΚ να κερδίζει. Όχι έτσι, μικρομεσαίες ομάδες κερδίζει. Ναι. Σε αυτό που είπες πριν, με αφορμή το πρώτο παιχνίδι, ότι προφανώς και δεν θα κρίνουμε ούτε το Φεραίρο, ούτε την ομάδα, όποια και είναι αυτή, όπως και αν είναι, όταν ξεκινήσει στο πρώτο παιχνίδι. Ωστόσο, ξέρουμε ότι τα προκριματικά το καλοκαίρι μπορούν να σου δώσουν όθηση για τη σεζόν, εφόσον προκριθεί στους ομίλους. Εγώ θα πω είτε της μίας διοργάνωσης, που θα είναι τεράστια επιτυχία εννοείται, είτε της άλλης, του Europa League, που είναι επίσης κάτι σημαντικό. Και αντίθετα, σε περίπτωση αποτυχίας, σου βάζουν ένα βάρος. Και η ίδια ομάδα αυτή φέτος ξεκινάει, ρε παιδί μου, όχι με πολύ καλό κλίμα γύρω της. Το ξέρουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Εντάξει, η ομάδα, Νίκο, πλήρωσε πολύ ακριβά τους δύο αποκλεισμούς από την Έσσερ και τη Σλόβαν. Το πλήρωσε και οικονομικά, το πλήρωσε και για λόγους γοήτρου, το πλήρωσε βαθμολογικά στην κατάταξη της UEFA και φυσικά δημιούργησε μέγα πρόβλημα στη διαχείριση του ρόστερ. Γιατί όταν έχεις ένα ρόστερ με 22 παίκτες που αισθάνονται ότι πρέπει να παίζουν βασικοί, δεν μπορείς να μοιράσεις τον χρόνο. Εντάξει. Και για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι σε ομίλους διοργάνωσης. Το όνειρο, το έχουμε ξαναπεί, είναι η όμιλη του Champions League, αλλά το χειρότερο πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ να είναι σε ομίλους του Europa League. Για οικονομικούς λόγους δεν είναι αμεληταία τα εκατομμύρια του Europa League για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Για λόγους γοήτρου, για λόγους βαθμολογικούς, για μελλοντικές κληρώσεις και φυσικά να μπορεί ο προπονητής να ικανοποιεί τους παίκτες περισσότερο. Γιατί αν έχεις ένα μάτς εβδομάδα, από τη στιγμή που και το κύπελλο πλέον δεν έχει την αηδία αυτή με τους ομίλους, που δεν είχε λόγο ύπαρξης, όμιλης του κύπελλου, αλλά τουλάχιστον μπορούσε να βάλεις και 2-3 παίκτες λίγο να τους χρυσώσεις στο χάπι. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να προκριθεί. Με καλό ποδόσφαιρο, με κακό, ξαναλέω, δεν θα κρίνουμε την πρόεδρο της ομάδας και το αν έπρεπε να μείνει ή όχι ο Φεραίρα από το πρώτο μάτς. Σίγουρα θα κάνουμε στην ομάδα κριτική, αλλά σημασία έχει να ξεκινήσει η χρονιά με το δεξί. Και όπως είναι τα πράγματα, με ένα μάτς να καμπαντζώνει στους ομίλους του Europa League είναι μεγάλη υπόθεση. Και μετά πας για τα υπόλοιπα. Ναι. Εντάξει, και ενδεχομένως από την πρόκριση πρώτο Θεός 25-26 Αυγούστου μέχρι την επόμενη μάχη, που και αυτή θα είναι μονή, ενδεχομένως να υπάρχει έξτρα ενίσχυση, αν ξέρεις ότι έχεις εγγυημένα 6, 7, 8, 9 εκατομμύρια από το Europa League. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να βγει λίγο από την ισοστρέφειά του και σίγουρα νομίζω το σενάριο για νέο αποκλεισμό έτσι καλοκαιριάτικα τόσο νωρίς δεν είναι και ότι καλύτερο, θα είναι ό,τι χειρότερο. Εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε ξαναλύσει το θέμα. Εγώ θα πω αυτό το καλοκαίρι, Στέργιο, ναι, ναι. Είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ γενικά να έχει έσοδα. Να έχει τρόπο να βάλει χρήματα στο ταμείο του. Πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά, πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά ένας τρόπος εσόδων είναι μέσα από την ευρωπαϊκή επιτυχία και την είσοδο του στους ομίλους. Το κομμάτι των εσόδων δεν είναι πλέον αν μπω, ναι, είναι ένα καλό ποσό. Είναι αναγκαίο πλέον να παρουσιάσει έσοδα. Νίκο, ΠΑΟΚ ανήκει σταθερή πορεία στους ομίλους 3 χρόνια του Europa League. Εντάξει, ενδεχομένως να μην έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Ναι, ναι. Άσε το αγωνιστικό αν περνούσε ή όχι. Δεν το εξετάζουμε. Γιατί και τη χρονιά την ενδιάμεση από τους αποκλεισμούς Έστερσουτ και Σλόβαν, ο ΠΑΟΚ στο γύρο πάλι και εντάξει, μάζεψε βαθμούς ελάχιστους και ουσιαστικά υπήρχε για να υπήρχε στον όμιλο. Αλλά ναι, για τα οικονομικά της ΠΑΕ, για να μην έχει το βραχνά και το επόμενο καλοκαίρι του Φανέστα Fair Play, θα πρέπει να προκριθεί σε ομίλους της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Καλά, αν είναι το Champions League, εντάξει, μπορεί να συμβούν πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά στη χειρότερη πιθανότητα πρέπει να είναι το γύρο πάλι. Καμιά από τις ομάδες δεν είναι φόβητρο. Οκ, από τις τρεις
Επαφείται λοιπόν νομίζω σε μεγάλο βαθμό στους ποδοσφαιριστές του Φερέιρα αυτές τις μέρες που δουλεύουν μέχρι τις 25-26 Αυγούστου να φτάσουν στο σημείο αυτό όπου πρέπει για να αποκλείσουν είτε την Μπεσίκτας, είτε την Ραπίτ, είτε την Βικτόρια Πλιζέν. Εντάξει, κοίταξε, μπάλα παίζει και ο αντίπαλος, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι ομάδες τώρα αυτές πεμπτοέκτες διαλογής. Είναι ομάδες, ok, normal. Αλλά κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Δείξει στο γήπεδο δύο-τρία πράγματα. Μιλάμε για ένα μάτς. Μην δούμε κάποιον ΠΑΟΚ που ήταν με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και τραβούσαμε τα μαλλιά μας. Όλοι. Οπότε κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Διαμόρφωση τους προπονήσεις έτσι ώστε να υπάρχει και ένταση και ενέργεια 25-26 Αυγούστου. Δες τις επιλογές σου, δες και ποιοι θα προλάβουν να έρθουν και κάνει μια ομάδα που θα εξαντλήσει τις πιθανότητες της να πάρει την πρόκληση. Αυτή είναι η δουλειά των παιχτών που έχει ξεκινήσει, αλλά νομίζω ότι από την Τρίτη και μετά θα μπορούμε να μιλάμε έτσι πιο συγκεκριμένα, όπου θα έχουμε φυσικά και εικόνα από τους γονείς. Θα είμαι και εγώ πάνω στην πορταρία, θα είναι και ο Σταύρος, ό,τι να μεταφέρουμε θα το μεταφέρουμε. Στέργιο, πρώτο φιλικό, όχι Παρασκευή, Σάββατο, 6 του μήνα, 6 δεν ξέρω τι μέρα πέφτει, 6 είναι με τον Ατρόμητο στο Παθεσσαλικό και 10 ημέρα Δευτέρα κλείνει η ομάδα το μικρό κύκλο προετοιμασίας με φιλικό με τον Βόλο πάλι στο Θεσσαλικό, δύο φιλικά. Δεν θα παίξει και ένα ακόμα μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Εκεί το 25-26. Ενδεχομένως θα παίξει. Θα παίξει, δεν γίνεται φαντάζομαι 10 του μήνα τελευταίο φιλικό και μετά παιχνίδι για το Champions League. Ναι. Θα βρεθεί μια ομάδα. Θα πρέπει να βρεθεί βέβαια όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Γιατί εντάξει πολλές ομάδες δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν, αλλά τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο της μίνι προετοιμασίας βρέθηκαν δύο ομάδες, ok, θα δούμε και τι εικόνα θα παρουσιάσουν. Δεν περιμένω ξέρω, να βγάλουμε συμπεράσματα από το φιλικό με τον Ατρόμητο και το φιλικό με τον Βόλο, αλλά θα έχουμε ένα στίγμα, ένα πρώτο δείγμα. Εγώ το έχω ξαναπεί, Νίκο, περισσότερο ενδιαφέρον νομίζω θα έχουμε τις πρώτες μέρες με την εικόνα των νεαρών. Έτσι. Ok, και λογικά... Και με το ΣΒΑΠ νομίζω, που θα αναμένεται ένα καινούργιο πρόσωπο. Με πρόλαβες. Mm-hmm. Με πρόλαβες. Εκεί ήταν η προσοχή μας. Εντάξει. Ασφαλώς θα καταγράψουμε αν έχει καλή παρουσία ο Μπίσεσμπαρ, ο Βαρέλα, οι παλιοί δηλαδή, αλλά και οι καινούργοι, βλέπει ο Άρντα. Εντάξει, ο οποίος άνοιξε το χορό των δηλώσεων για τη φετινή σεζόν. Ο Άμπρε, φοβερό. Φυσικά, δεν ξέρω αν έχει σημειολογική σημασία. Γιατί το ξεχωρίζεις έτσι, δεν κατάλαβα. Κοίταξε, εγώ Νίκο, την άποψή μου την έχω πια ανοιχτά. Δεν την αλλάζω μέχρι να δω κάτι διαφορετικό. Εγώ ήμουν αρνητικός στην τρίτη επιστροφή του Άρντα στην ομάδα. Μακάρι αυτή τη φορά, κάθε φορά το ίδιο λέμε, μακάρι να δούμε έναν διαφορετικό ποδοσφαιριστή. Το ταλέντο του είναι απίστευτο. Εντάξει, μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Μακάρι και αυτός να έχει αντιληφθεί ότι είναι κυριολεκτικά η τελευταία ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Ποιος δεν θέλει, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μισεί τον Άρντα. Εντάξει, όλοι τον συμπαθούμε, όλοι τον αγαπάμε, έχει έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα, αλλά η μέχρι τώρα παρουσία του δεν έχει δώσει τίποτα. Δηλαδή, από τον Άρντα θυμόμαστε ένα γκολ στη Λισαβόνα. Αυτό. Εντάξει, επειδή εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει γενικότερα, αν περάσει την ηλικία των 15, 16, 17 ετών, αν δεν του συμβεί κάτι πολύ έτσι συνταρακτικό στη ζωή, οπότε να αλλάξει από το καλύτερο και το χειρότερο, μακάρι να είναι ο Άρντα η εξαίρεση και να δούμε ένα διαφορετικό ποδοσφαιριστή που να μην δημιουργεί προβλήματα και να επικεντρωνόμαστε για το αν είναι καλός μέσα στο χορτάρι ή όχι. Θα δούμε και τον Άρντα, θα δούμε και τον ΣΒΑΜ, θα δούμε και τους πιτσιρικάδες, οι αναμενόμενες επιλογές έγιναν. Νομίζω όλοι τους μπορούν να δώσουν πράγματα στην ομάδα. Εντάξει. Και φυσικά θα περιμένουμε και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Όπως έχουμε ξαναπεί, Νίκο, θα είναι ένα ρόστερ υποδιαμόρφωση. Εβδομάδα με εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν είναι το παραδοσιακό καλοκαίρι που 31 Αυγούστου τελειώνουν τα ρόστερ των ομάδων. Θα πάει μέχρι 30 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, άρα λοιπόν κάλεσε μπορεί ο Γιαννούλης να βοηθήσει τα δύο πάω και ομίλους. Ναι, είναι και η κατάσταση τέτοια που όπως έχουμε πει είναι ένα καλοκαίρι που μπορεί να γίνουν διάφορες αλλαγές, αλλά ας πούμε σήμερα που μιλάμε 31 Ιουλίου δεν μπορούμε να το πούμε για κανένα με σιγουριά. Απλά περιμένουμε να το δούμε. Μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές μέχρι όταν τελειώσει το μεταγραφικό παράθυρο. Μπορεί να έχουν γίνει λίγες, αλλά σήμερα που μιλάμε δεν το ξέρουμε με σιγουριά. Το καλό με τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη είναι ότι
δεν καίγεται, Νίκο, να πουλήσει ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι σε απόγνωση να πουλήσει για να επιβιώσει, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη στο τελευταίο κομμάτι του, που έπρεπε να πουλήσει Βιερίνια, έπρεπε να φύγει ο Κοντρέρας γιατί και να χαρίσει και κάποια χρήματα. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη έχει την πολυτέλεια να μην χρειάζεται να πουλήσει ποδοσφαιριστή. Εντάξει, και το παράδειγμα του Άκμου με την Πεσίκτας είναι ενδεικτικό. Δεν γούρλωσε ο ΠΑΟΚ τα μάτια στα 2-2,5 εκατομμύρια και τον έκανε κορδέλα τον Άκμου. Άρα λοιπόν και για τον Άκμου και τον Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ έχει την ευχέρεια να πουλήσει στην τιμή που θέλει αυτός και όταν κρίνει αυτός. Τι είχα να πω πριν, ότι κάλλιστα μπορεί ο Γιαννούλης να βοηθήσει και ο Άκμου να περάσει ο ΠΑΟΚ στο ομίλους και μετά να αποχωρήσουν εφόσον κάνουν και οι ίδιοι καλές παρουσίες και μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ και κάποια χρήματα περισσότερα σε σχέση με σήμερα που μιλάμε. Εντάξει, για να μην μπερδεύεται κάποιος και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ βγήκε στο Σεριάνι για να ξεπουλήσει όλη την περιουσία. Ο ΠΑΟΚ θα πουλήσει στην τιμή που θέλει. Ούτε κάποιο μπάν έχει να λύσει, ούτε έχει κάποια εφορία από πάνω του, ούτε τίποτα. Okay. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό νομίζω είναι καλό και για τις αγορές αλλά και για τις πωλήσεις. Το να λειτουργήσει πωλήσεις μεγάλη πίεση. Είναι η πίεση που υπάρχει σε κάθε ομάδα, εντάξει. Που κάνει προγραμματισμό όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα δούμε πώς θα γίνει και αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι προέχει, Νίκο, σιγά σιγά και όσο περνάνε οι μέρες, χαμπάρι θα πάρουμε να είναι ο ΠΑΟΚ ανταγωνιστικός 25-26 Αυγούστου. Εκείνη το μεγάλο στοίχημα. Ξέρεις τι, θα είναι όλα τελείως που λες για το παιχνίδι αυτό. Έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, δηλαδή όπως τελείωσε η σεζόν η προηγούμενη 19 Ιουλίου 20 και 30 Ιουλίου ξεκινάει να το παίζει προετοιμασία. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για προετοιμασία, ρε φίλε. Είναι πολύ περίεργη η φάση αυτή. Δηλαδή τώρα φιλικά. Ναι, επί της ουσίας δεν μιλάμε για. 6 Αυγούστου και 10. Το προηγούμενο επίσημο παιχνίδι ήταν 20 Ιουλίου. Δηλαδή είναι μια πολύ περίεργη φάση, Νίκο, για να την διαχειριστεί. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε παιχνίδι για τον κύριο Παλί και τον Champions League. Σωστά. Την επόμενη. Σωστά. Που μας έρχεται, εντάξει. Όντως. Είναι η χρονιά, μιλάμε ό,τι να είναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι προς όφελος του αθλήματος αυτό που γίνεται. Αλλά οκ, okay, δεν θα μπορούσε να διακοπεί το Champions League του κύριο Παλί. Εγώ έχω πει την άποψή μου πολύ νωρίς. Θα έπρεπε να μπει μια μεγάλη παύλα σε όλα και να ξεκινούσαν οι ομάδες κανονικά πριν από 20 μέρες προετοιμασία για να είναι έτοιμες μέσα Ιουλίου και αρχές Αυγούστου. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων θα δούμε πώς θα παίξει το ρόλο του και αυτό, αλλά όπως και να είναι λίγο τα πράγματα, πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία με τους λιγότερο δυνατούς τραυματισμούς. Νομίζω όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην ενίσχυση του team εμένα μου φαίνονται καλές. Mm-hmm. Okay, προσυπογράφω και για τον Δημήτρη Δανιλίδη και για το ιατρικό επιτελείο, αυτός που ξέρω. Οκ, okay, μακάρι να τα πάνε καλά οι άνθρωποι, γιατί είναι κομβικός ο ρόλος τους σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά για τον Δημήτρη Δανιλίδη νομίζω ότι μόνο καλά λόγια μπορεί να ακούσει κανείς αν ψάξει. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε είναι καλή η επιστροφή του, μακάρι να μονιμοποιηθεί, όχι συγκεκριμένο ο Δημήτρη Δανιλίδης, αλλά να υπάρχει αυτό που λέμε ένα μόνιμο team, για να μην χρειάζεται πάω κάθε ένα και δύο χρόνια να ψάχνει γυμναστές, να ψάχνει γιατρούς, να ψάχνει βοηθούς, να ψάχνει οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, και είναι η άποψή ότι μέχρι στιγμής οι κινήσεις που έχουν γίνει νομίζω είναι προσεκτική κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την επιλογή προσώπων, εντάξει. Κοίταξε, μέχρι τώρα που μιλάμε, στο κομμάτι των πραγμάτων που έχουν επικοινωνηθεί από τον ΠΑΟ, γιατί ο ΠΑΟ δημόσια δεν τοποθετείται, κυρίως επικοινωνεί κάποια πράγματα, υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων. Δηλαδή, αποφασίστηκε να ενισχυθεί, τέλος πάντων να γίνουν αλλαγές μάλλον στο επιτελείο γύρω από το Φερέιρα. Έχουν γίνει. Έτσι. Στο κομμάτι των μεταγραφών, από τη στιγμή που το θέμα του ΣΒΑΜΠ είναι να ολοκληρωθεί και τυπικά, εκεί που καιγόταν ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να πάρει ένα παίκτη στο κέντρο, τον παίρνει. Έτσι. Μπορεί να χρειάζεται ενίσχυση και σε άλλες θέσεις. Και μιλάμε για ένα θέμα, αυτό που σε διακόπτω. Ναι. Μιλάμε για ένα θέμα του ΣΒΑΜΠ που δεν ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Είναι αυτό το παίκτη, ναι. Να τον πάρουμε. Ναι. Δηλαδή, ναι. Εδώ και καιρό έχει μάθει αρχικά ο ΣΒΑΠ ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και υπήρχαν διαπουλεύσεις και κουβέντες, ναι, πριν τελειώσει η μεταγραφή και προς τα έξω ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για το ΣΒΑΠ. Αυτό που έλεγα μέσα στην εβδομάδα κινήσεις, ναι, για το ΣΒΑΠ, δεν ξέρω να συμφωνείς, είναι ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ ενδεικτική
του τρόπου με τον οποίο ο ΠΑΟΚ αναμένεται να κινείται από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ελεύθερος, συγκεκριμένο ποσό στο συμβόλαιο, γεμάτες χρονιές, δηλαδή όσο δυνατόν μικρότερο ρίσκο, όσο μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα σε μια μεταγραφή. Και παίκτη τον οποίο εγώ νομίζω ότι ο Σβάμπρε, φίλε, με όλα τα στοιχεία που έχουμε δει και μοναδικό αστερίσκο το ότι βγαίνει για πρώτη φορά από την πατρίδα του, νομίζω ότι είναι παίκτης και αυτός που μπαίνει και παίζει. Με όλα τα στοιχεία που έχει. Νίκο, να σου πω κάτι. Κοίταξε, Νίκο. Η ιστορία με τους ΒΑΠ δείχνει ξεκάθαρα το εξής που γνωρίζουμε όλοι. Ποδοσφαιριστές υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και δεν χρειάζεται να ξυλωθείς για να τους πάρεις. Είναι όλα θέμα προεργασίας. Όλα. Και γρήγορων κινήσεων. Δεν χρειάζεται να ξυλωθείς, να δώσεις 2-3 εκατομμύρια για να πάρεις έναν άλλον εσύ είτε από μια ομάδα και να τον αγοράσεις. Ναι. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν και καλύτεροι από τον Εσίτη, οι οποίοι είναι και ελεύθεροι όπως είναι ο ΣΒΑΠ. Δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος, αλλά δεν ξέρω αν είναι, θα κολλήσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά ναι, σωστά, από αυτά που ξέρουμε και είδαμε και το βιογραφικό του, εντάξει, φαίνεται ένας παίκτης νορμάλ, σε πολύ καλή ηλικία, με πολύ καλές συμμετοχές, με επαφή με μεταδίδια, με ασίς και με γενική προσωπικότητα. Εντάξει, ναι. Το λέω γιατί δεν χρειάζεται, ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ να ξυλώνεται και να παίρνει μεταγραφές 3-4 εκατομμύρια και να δίνει και στον κάθε παίκτη 1 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο το χρόνο, γι' αυτό και θα σου πω αυτό που έχει φτάσει. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ αλλάξει τη level και μονιμοποιηθεί, μακάρι ποιος το θέλει στο Champions League, μετά παίζεις κι αλλιώς. Ναι. Αλλά μέχρι να γίνει εκεί δεν γίνεται να ξυλώνεσαι τελευταία στιγμή και να δίνεις 2-3 εκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Και δεν το λέω ξέρεις γιατί είμαι στην φάση ακρίμα τον Ιπασαβίδη πετάει τα λεφτά του. Έτσι θέλει ο Ιπασαβίδη και πετάει τα χρήματα του. Εγώ το λέω καθαρά για τη λειτουργία της ομάδας σε συνδυασμό με το Financial Fair Play. Εντάξει, yeah. Αν θέλει ο Ιβάς Αβίδης και η πορεία, δώσει και 20 εκατομμύρια για να πάρει όποιον θέλει. Δεν έχω θέμα. Δεν τα πληρώνω ούτε εγώ ούτε εσύ. Αλλά αυτό είδαμε ότι έφτασε την ομάδα σε ένα σημείο πραγματικά ωριακό. Που πρέπει να αποφορτιστεί η κατάσταση και πάω και να μην αντιμετωπίζει θέμα με το Financial Fair Play τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με χρήματα που δεν είναι λίγα, δηλαδή οι 400.000 το χρόνο που θα πάρει ο ΣΒΑΠ δεν είναι ένα ποσό που το βρίσκει έτσι εύκολα καθένας. Εντάξει, γιατί ορισμένοι ενδεχομένως είπαν μόνο τόσα, δεν είναι μόνο τόσα, μιλάτε σε ένα ποσό σούπερ, εντάξει. Απλώς καλομάθαμε όλοι μας και ορισμένοι ποδοσφαιριστές να παίρνουν 1, 1,2, 1,3, 1,5. Οκ. Okay. Ναι. Νομίζω ότι μπορείς να βρεις εσύ σου καλούς ποδοσφαιριστές με λιγότερα χρήματα και αυτό είναι... αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ, είναι γνωστό εδώ και καιρό το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ και πώς θα κινηθεί και η συνέχεια. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι κακό ούτε να πάρεις δανεικούς με οψιόν αγοράς, ούτε είναι κακό να παίρνεις ελεύθερους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από γεμάτες χρονιές και έχουν τα στοιχεία για να κολλήσουν με την ομάδα. Μέσα σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την προετοιμασία, ασφαλώς και θα δούμε και τον Κρέσπο και τον Ζαμπά και τον Μπέλκα και όλους τους παίκτες που τόσο έλειψαν στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Οκ, ας ελπίσουμε, Νίκο, ότι η χημεία θα είναι καλή. Δηλαδή, όσο μπορεί να είναι μια χημεία μέσα σε 20 μέρες, ανεξάρτητα είναι η ίδια η ομάδα, να είναι η χημεία καλή για να περάσει ο ΠΑΟΚ το πρώτο εμπόδιο. Και μετά συνεχώς ο ΠΑΟΚ να βελτιώνεται και να βελτιώνεται. Αλλά από τη θεωρία στην πράξη ο δρόμος είναι αρκετός, όπως έχουμε καταλάβει πολλές φορές φέτος. Μια πραγματικότητα. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, Αστέριο. Να σε καλά. Αυτά αφήσαμε σχολίαση την ανακοίνωση του Ολυμπιακού με συμβουλές προς την ΕΠΟ. Εντάξει, ναι, δηλαδή... Ναι, ναι. Οκ, okay, η ασυδοσία, ξέρεις, αυτό το αποτέλεσμα έχει. Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι για δέσιμο κανονικά. Ναι. Δεν περίμενα ποτέ στα 40 μου ότι ο Ολυμπιακός θα έβαζε χέρι στην ΕΠΟ γιατί υπάρχουν υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν. Τέλος πάντων. Θα το δούμε και αυτό. Ωραία, Αστέριο. Αυτά, Νίκο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή επιστροφή. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Αστέριο Αναστασιάδη. Δεν τον ενοχλήσαμε όλη τη διάρκεια της άδειάς του. Σήμερα λίγο κάναμε μια κουβεντούλα. Κανονικά από Δευτέρα και ο Αστέριος. Εδώ, λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να τα πούμε και για τον μπάσκετ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Δεν έκατσε σήμερα να κάνουμε μια κουβέντα μπασκετική. Θα το προσπαθήσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα που λογικά ο ΠΑΟΚ θα έχει ολοκληρώσει οριστικά το ρόστρο. Τώρα μένουν ακόμα κάποιες κινήσεις. Σήμερα λοιπόν πάμε στα του μπάσκετ που ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σας κομμάτι.
Έτσι, η ομάδα που ανακοινώνει διαρκώς παίκτες. Σήμερα έναν ακόμα και μάλιστα έναν που αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στη σεζόν που θα ξεκινήσει. Και αναφέρομαι στον Jermaine Love. Έναν παίκτη που, όπως είπα και στην εισαγωγή, όσοι παρακολουθείτε το πρωτάθλημα, αν δεν τον είδατε φέτος που ήρθε από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν στον Κολοσσό, σημαντικός σε εκείνο το παιχνίδι στο Παλατάκι, που ο Κολοσσός είχε κερδίσει, είχε βάλει τότε είχε πάρει ο Άρης ο Λυκογιάννης τότε και το Jermaine Love και το Malcolm Griffin στην ομάδα του, αλλαγές μέσα στη σεζόν που τον είχαν βοηθήσει αρκετά. Για μένα εκείνο το παιχνίδι ουσιαστικά είχε δείξει ότι ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα αποφύγει το μοιραίο μετά από εκείνη την ήττα. Βέβαια τον έσωσε κάτι το οποίο έχει φέρει τα πάνω κάτω σε όλο τον πλανήτη, αλλά οκ, okay, αυτή είναι η κατάσταση. Ο Jermaine Love λοιπόν, ένας παίκτης που έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά θα πω εγώ, δηλαδή είναι παίκτης που είναι σκόρερ στα 6 παιχνίδια αν θυμάμαι καλά, 5 παιχνίδια που έπαιξε με τον Κολοσσό, είχε σχεδόν 17 πόντους μέσο όρο. Το είπα και τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά το Love, το γεγονός ότι σε ένα από τα ελάχιστα πρωταθλήματα που ξεκίνησαν ξανά μετά την πανδημία, όπως αυτό του Ισραήλ, ένας προπονητής όπως ο Στέφανος Δέδας που έχει πάρα πάρα πολύ καλή γνώση της αγοράς γενικά, τον πήρε στην ομάδα του στη Χάπο Ελχολών προκειμένου να κλείσει τη σεζόν εκεί, κάτι λέει. Αλλά γενικά από τον Love έχουμε εικόνα και είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα έχει κάτι που είναι ειδικά στις καλές μέρες του δεν αντιμετωπίζεται εύκολα από τον αντίπαλο και είναι το σούτ μετά από τρίπλα. Ο Love είναι παίκτης ο οποίος στη καλή του μέρα μπορεί να βάζει από παντού και το δυνατό του κομμάτι στην επίθεση από όσα έχουμε δει όσες φορές ήταν εδώ στην Ελλάδα ήταν αυτό το πράγμα, το σούτ μετά από τρίπλα. Η λογική λέει ότι ο Γκρίφιν, ο Λόβ, ο Έλστον Τέρνερ θα είναι παίκτες οι οποίοι θα έχουν στις πλάτες τους μεγάλο βάρος αποφάσεων επιθετικών, είτε αυτό είναι σε εκτέλεση, είτε αυτό είναι σε δημιουργία. Ο Λόβ και αυτός όπως και ο Τέρνερ είναι κυρίως εκτελεστής. Ωστόσο, με την παρουσία του Γκρίφιν, με την παρουσία του νεαρού του Μήτρου Λόγκ, που είναι λίγο ζήτημα να τον δούμε, με την παρουσία του Παπαντονίου, στο κομμάτι της οργάνωσης παύλα δημιουργίας, ο ΠΑΟΚ έχει επιλογές. Και δεδομένου ότι του μένει μία ακόμα βασική κίνηση, η οποία αναμένεται να είναι η προσθήκη του Αμερικανού, του Bob Beach, για τον οποίο αναφερθήκαμε χθες. Ένα τεσάρι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά το roster έχει σχηματοποιηθεί. Και έχει σχηματοποιηθεί με συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, στον άσο 2, ή μάλλον στην περιφέρεια τους βάλω όλους μαζί, γιατί πλέον έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ, το να μένει σε συγκεκριμένη θέση δεν νομίζω ότι ισχύει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει στην περιφέρειά του Γκρίφιν, Παπαντονίου, Μήτρου Λόγκ, Τέρνερ και Λόβ. Αν εξαιρέσουμε τον Μήτρου Λόγκ, που είναι ερωτηματικό έτσι, γιατί το παιδί πρώτη φορά θα βγει από την Αμερική και θα παίξει για πρώτη φορά σε επίπεδο επαγγελματικό, οι άλλοι τέσσερις είναι έμπειροι, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους, συγκεκριμένη ποιότητα που την έχουμε δει από τους περισσότερους και ξέρουμε πάνω κάτω τι να περιμένουμε. Έτσι, πηγαίνοντας προς τη ρακέτα, στο 4-5, εκεί είναι ο Μαγαρέσιο Κλαμανάκης, είναι ο Χέρντον, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, αναμένεται να είναι και ο Μπιτς, ο οποίος και αυτός είναι εκεί στο 4, και υπάρχει ο νεαρός ο Ιατρίδης. Όπως λέγαμε και χθες, γενικά οι περισσότεροι προπονητές πλέον αυτό το οποίο θέλουν να έχουν στην ομάδα τους είναι μακρινό σουτ, γενικότερα απειλή μακριά από το καλάθι.
το δυνατόν περισσότερη αθλητικότητα, το δυνατόν περισσότερη σύνθεση χαρακτηριστικών. Επειδή το βλέπω ότι αρχίζει να γράφεται και να το συζητάτε και εσείς ποιος θα παίζει άμυνα και όλα αυτά, ο Γκρίφιν είναι ένα παιδί το οποίο παίζει άμυνα. Ο Μίτρουλογκ είναι ένα παιδί που έχει τρομερή ενέργεια. Ο Παπαντονίου επίσης. Ο Μαργαρίτης, ο Κακλαμανάκης. Ο Κακλαμανάκης είναι ένα σέντερ, ο οποίος είναι στα 2-6. Δεν είναι ένας δεινόσαυρος 2-15 που για να πάει από τη μια μπασκέτα στην άλλη καλή ταξί. Το κορμί του είναι ευέλικτο. Μπορεί να μην είναι παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα στο τρίποντο ψηλός, θα τη βάλει στο παρκέ και θα καρφώσει. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο είναι ευέλικτος και μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα πράγματα. Στο κομμάτι της ευελιξίας, έτσι όπως έχει, έτσι όπως μάλλον διαμορφώνει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, υπάρχουν επιλογές. Και μην ξεχνάμε το εξής σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου έχει ένα μάτς. Αυτό στην πορεία θα φανεί το πώς θα βγει. Απλά ο ΠΑΟΚ θα έχει μία κατά τα φαινόμενα ποιοτική ομάδα με καλές επιλογές με ένα μάτς την εβδομάδα. Που σημαίνει ότι αυτό που ζούσε αυτό στα τελευταία χρόνια θα το ζει πλέον από την άλλη πλευρά. Δηλαδή που θεωρητικά ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και μπορεί να έχουν και αυτές περισσότερες επιλογές, γιατί τώρα που μιλάμε για 5 παίκτες στην περιφέρεια, 4 στη ρακέτα στο 4-5, 9, και αν σκεφτούμε ότι είναι να γίνουν και 2 ακόμα συμπληρωματικές κινήσεις, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ο ένας είναι ο νεαρός, ο Παπασάβογλου, ο οποίος είναι 18χρονος, είναι κυρίως επένδυση για το μέλλον, αλλά θα είναι στο αντρικό. Και επίσης, ο ΠΑΟΚ έχει ψαχτεί λίγο για την περίπτωση του Γιώργου του Καμπερίδη, ενός παίκτη που προέρχεται από το Πανιόνιο και έχει εικόνα από την Α1, κυρίως το 3 είναι ο Καμπερίδης βέβαια. Συμπληρώνει, υπάρχει ο Ιατρίδης, θα δούμε αν θα προκύψει κάποιος από τους μικρούς από το εφηβικό, για το Τανούλη ακούγεται περισσότερο ότι γίνεται προσπάθεια. Το ρόστερ διαμορφώνεται. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα και έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ ανταγωνιστικό τέλος πάντων και θέλει να έχει ρόλο καλό στο επόμενο πρωτάθλημα, δύσκολα θα πάει σε ένα ρόστερ 14-15 παικτών και και πολύ ανοιχτό και με πάρα πολλές επιλογές, έτσι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι πλέον όπως διαμορφώνεται το ρόστερ. Προφανώς και το πολύ μεγάλο βάρος των αποφάσεων στο παιχνίδι του θα το έχουν οι περιφερειακοί, αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΠΑΟΚ, γίνεται πλέον από το πιο υψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα μέχρι το πιο χαμηλό τέλος πάντων στο μπάσκετ γενικά. Εκεί έχει πάει το πράγμα. Οι κοντοί πολύ με την μπάλα στα χέρια τους, πολλές επιλογές με την μπάλα στα χέρια τους. Όσο δυνατόν περισσότεροι παίκτες που μπορούν να είναι απειλή για τον αντίπαλο. Βλέπετε ότι οι παίκτες ρόλων πλέον κυρίως είναι ψηλοί. Σπάνια πλέον θα δεις παίκτη στην περιφέρεια που να είναι παίκτη ρόλου ότι μπαίνει μέσα και πιάνει τον αντίστοιχο τον αντίπαλο Αμερικάνο και τον κυνηγάει. Αν και αυτοί σε σύνθεση χαρακτηριστικών και σε πολλά παιχνίδια χρειάζονται, ο ΠΑΟΚ όμως του χρόνου δεν θα έχει πολλά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου σε ένα πρωτάθλημα 13 ομάδων όπως όλα δείχνουν θα έχει να παίξει 24 αγωνιστικές και να δούμε στην πορεία αν θα μπει στα play-off και τι θα κάνει εκεί. Οπότε οι κινήσεις του μέχρι στιγμής δείχνουν καλές, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παίκτες που τους περισσότερους τους ξέρουμε και για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι ίσως εκεί θα δούμε το τι ακριβώς μπορεί να κάνει η ομάδα. Καταρχάς, εγώ είμαι πεπισμένος μια ομάδα με ουσιαστικά καινούριο προπονητή, με καινούργια διοίκηση, με πάρα πολλούς καινούριους παίκτες. Εγώ, και το λέω σήμερα 31 Ιουλίου, γιατί θα τα συζητάμε και όταν ξεκινήσει η σεζόν, ότι στο ξεκίνημα θα πέφτει τρακάρισμα. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Το θέμα είναι το πόσο και πόσο μάλλον φέτος που δεν έχεις και παιχνίδι για 2-3 μέρες, θα έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Που σημαίνει ότι τα λάθη, τη χημεία, τους χώρους, το τι κάνει καλά ο ένας, τι κάνει καλά ο άλλος, τα ζευγάρια που τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους σε άμυνες επιθέσεις, δεν θα έχεις 3 παιχνίδια την εβδομάδα για να τα λύσεις, θα έχεις ένα. Οπότε λοιπόν, η συγκεκριμένη διαδικασία, ειδικά στην αρχή, θα είναι δύσκολη.
Γιατί σας το έχω ξαναπεί και πολλοί από εσάς, επειδή κρίνετε από το αποτέλεσμα και αυτό που θα δείτε σε 4-5 λεπτά οι περισσότεροι και 10, ωραία, και όχι σε 40, το ότι υπάρχουν τόσο πολλά καινούργια πρόσωπα, δεν πάτε σε ένα κουμπί, μπαίνουν όλοι και παίζουν. Ο ΠΑΟΚ είναι να μαζευτεί με το καλό 10 Αυγούστου. Και λέμε το καλό γιατί οι ξένοι που έχουν πάρει λόγω της κατάστασης με την πανδημία, δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα σήμερα ότι 9 Αυγούστου θα είναι εδώ. Έτσι, θέλει να μαζευτεί 10 Αυγούστου, να ξεκινήσει η προετοιμασία, να μπουν όλοι οι παίχτες στη διαδικασία προπονήσεων ομάδας και όχι προπονήσεων ατομικών και ό,τι κάνουν τέλος πάντων κυρίως οι Αμερικανοί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που κάνουν για κάτι παιχνίδια εκεί. Βλέπω και τον Γκρίφη συμμετέχει κάπου. Ούτως ώστε 10 Οκτωβρίου είναι το τζάμπολ φέτος. Το ανακοίνωσε χθες ο Εσάγκε. Οπότε μιλάμε για ένα διάστημα 2 μηνών. Είναι μεγάλο το διάστημα. Όντως, το διάστημα προετοιμασίας είναι μεγάλο. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, έχεις χρόνο να ετοιμάσεις πράγματα, να δέσεις όσο μπορείς τα διάφορα στοιχεία τα οποία θα έχεις στο ρόστερ σου. Ωστόσο, το ξέρετε πολύ καλά ότι τα πάντα αυτά τα βλέπεις στα επίσημα παιχνίδια και μέσα στο γήπεδο. Σε φιλικά, σε προπονήσεις, δύσκολα. Μέσα στο γήπεδο βλέπεις ότι γίνεται. Οπότε λοιπόν, η συγκεκριμένη ομάδα, έτσι όπως διαμορφώνεται, βλέπουμε με τα στοιχεία τα οποία έχει, γιατί ξαναλέω ότι θα έχουμε εικόνα για το τι ακριβώς θα κάνει μέσα στο γήπεδο, όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Η συγκεκριμένη λοιπόν ομάδα, σήμερα που μιλάμε, θα έχει πολυτρίποντο, θα έχει παίκτες στην περιφέρεια, οι οποίοι μπορούν όλοι να απειλήσουν, όλοι, είτε κοντά είτε μακριά από το καλάθι. Θα έχει τεσσάρια τα οποία στο pick and roll θα τραβιούνται στο τρίποντο ούτως ώστε να ανοίγουν όσο μπορούν περισσότερο τους χώρους για την αντίπαλη άμυνα. Γιατί όσο ανοίγουν οι χώροι για την αντίπαλη άμυνα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αντιμετωπίσει την αντίπαλη επίθεση. Δηλαδή, ειδικά η περίπτωση του Beach που αναμένεται να ανακοινωθεί, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος το πρώτο πράγμα που έχει στο παιχνίδι είναι το τρίποντο. Παρότι τεσσάρι. Και παρότι ένα παιδί στα 2-4, 2-5 θυμάμαι καλά. Αυτό έχει στο παιχνίδι του ο Μπιτς. Τρίποντο. Το ίδιο ισχύει και για τον Χέρντον. Είναι παίκτης ο οποίος θα το πάρει το σουτ. Το ψάχνει. Η θέση η οποία τον βολεύει να πάρει σουτ είναι έξω από τα 75. Οπότε λοιπόν θα αναμένεται όπως όλα δείχνουν να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα ψάξει το τρίποντο. Θα ψάξει όσο μπορεί να ανεβάζει την ένταση με παίκτες όπως ο Γκρίφιν, ο Λόβ, ο Παπαντονίου, ο Μίτρου Λόγκο, ο Τέρνερ είναι λίγο διαφορετικός. Αλλά οι άλλοι τέσσερις στην περιφέρειά της είναι παίκτες που και πολλή ενέργεια μπορούν να βγάλουν και να ανοίξουν τον ρυθμό και στα καλά τους βράδια να έχουν πάρα πολλούς τρόπους για να απειλήσουν την αντίπαλη άμυνα. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟ και λέω θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα παρουσιαστεί γιατί πλέον το ρόστερ σχεδόν έχει σχηματοποιηθεί. Επίσης, το λέω και το ξαναλέω και το αναφέρω και το λέω για να καταλάβουμε όλοι το πόσο σημαντικό είναι ότι η προσπάθεια η διοικητική που γίνεται εδώ και περίπου ένα μήνα δεν είναι μόνο στο κομμάτι της δημιουργίας ρόστερ. Είναι και στο κομμάτι της διευθέτησης παλιών οφειλών, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, κάτι το οποίο δεν, αν δεν βάλεις το χέρι στη τσέπη και δεν βρίσκει πιστωτές οι οποίοι να θέλουν να σε ακούσουν ή να είναι τέλος πάντων συγκαταβατικοί σε αυτά που τους προτείνεις, οι περιπτώσεις, η κάθε μία την οποία βάζω πάω κάτω για να λύσει είναι διαφορετική. Η κάθε μία περίπτωση. Αυτό που τον απασχολεί λίγο παραπάνω είναι το κομμάτι των οφειλών προς αυτούς οι οποίοι έχουν προσφύγει στη FIBA. Εκεί μέχρι τώρα, παρότι ο ΠΑΟΚ προτείνει καλά χρήματα, δεν έχει καταφέρει να διακανονίσει την κατάσταση στο τέτα-τέτ με τους πιστωτές και θα το πάει πλέον μέσω FIBA, δηλαδή με το 30% του συνολικού οφειλόμενου ποσού σε κάθε περίπτωση μπροστά και μετά ένα διακανονισμό τον οποίο τον ορίζει FIBA. Έχει προχωρήσει πολλές περιπτώσεις που δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία μέσω της FIBA
και έχει ξεκινήσει και έχει δώσει και χρήματα για να λύσει αυτά τα ζητήματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα θέματα είναι εξίσου σημαντικά. Και για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ακόμη πιο σημαντικός τρόπος για να δείξεις ότι κάνεις δουλειά και όντως, ή μάλλον είναι πιο σημαντικό εχέγγυο σοβαρότητας οι επαφές και η προσπάθεια να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα παρά η δημιουργία ρόστερ. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτάτε, δεν θα με χαλούσε αν ο ΠΑΟΚ είχε ακόμα 2-3 ανακοινώσεις 4 παικτών βασικών, να τις είχε αφήσει πιο πίσω και να είχαν λυθεί περισσότερα ζητήματα για το κομμάτι των οφειλών. Χωρίς αυτό να αποτελεί ψέξιμο προς τους ανθρώπους που τρέχουν τις καταστάσεις, γιατί όπως λέμε, όταν μιλάμε για διακανονισμούς, δεν αφορούν μόνο εσένα, αφορούν και τους πιστωτές, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια συγκεκριμένη στάση και να μην δέχονται αυτό που τους προτείνεις. Παρότι αυτό που τους προτείνεις αρκετές φορές είναι και σημαντικό για σένα, για τα χρήματα που είναι να δώσεις. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ γενικότερα, και αυτό φαίνεται, αποδεικνύεται και από τις κινήσεις που έχει κάνει για το ρόστερ του, ότι φέτος έχει αυτό που του έλειπε τα προηγούμενα χρόνια ή τέλος πάντων τη τελευταία διετία που είχε τα πολλά προβλήματα. Έχει μία τσέπη ούτως ώστε να κινηθεί και να κάνει κινήσεις για το ρόστερ του και να προχωρήσει το κομμάτι των οφειλών, των παλιότερων που όπως και να το κάνουμε απασχολούν και όσο παραμένουν ανοιχτές πάντα είναι ένα ουσιαστικά αγκάθι. Λοιπόν, αυτά και μετά του μπάσκετ για σήμερα. Κλείνουμε σιγά σιγά. Φυσικά ευχαριστούμε το στοίχημα.gr που ήταν μαζί μας. Live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε φυσικά μαζί σας και το καζίνο του στοίχημα.gr. Το σερί application που έχει επιστρέψει, κάθε μήνα κάντε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application σερί φυσικά είναι διαθέσιμο σε iOS και Android και βέβαια ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας είναι επίσης και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό, απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που ψάχνετε κάτι διαφορετικό για τα παιδιά σας, το κάτι παραπάνω. Ενισχυτική διδασκαλία, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, χορός, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail gdapevkarpias.gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα και με τις δικές σας φυσικά απόψεις, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Εμείς ραντεβού ξανά, Θεού θέλω τους χειρού επιτρέποντος, με μάσκα, έτσι, από Δευτέρα στις 7.30. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ φυσικά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.